Καλησπέρα. Άννα, μπράβο. Ωραία. Είναι πολύ δυνατό το χάλι μας. Είναι τόσο δυνατό που μερικές φορές καλύπτει τη φωνή μας. All About Aris On Air. Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 σε μια εκπομπή η οποία σήμερα θα είναι διαστημική η εκπομπή. Ναι, ναι. Για να βάλεις, για να βλέπουμε το Κοσμοτέ πρέπει να τα αλλάξουμε κι εμείς εδώ πέρα. Αν πατάς μόνο εσύ δεν αλλάζει με τίποτα. Λοιπόν, στην κάτω-κάτω ή στη μεσαία πάνω εκεί στο Star. Βάλε και βγάλε το Star που έχει τουρκικά και με εκνευρίζουν και βάλε τα ελληνικά προϊόντα. Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Άλλος αυτός. Στο 99 φίλε είναι. Το πας ανάποδα και εσύ. Από το 1 ήσουν στο 10 και πήγες στο 99 από το... Έτσι, μπράβο. Εδώ, πιο κάτω. Άμπρα, λίγο ακόμα. Πού είσαι. Οτέ. Πού τους βρήκα αυτούς όλους. Καβάδια, βάλε λίγο τάξη, αγόρι μου. Πού τους έχεις βρει, τον Παπαδόπουλο, πού τον βρήκες. Εγώ σε βρήκα, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν. Κοσμοτέ 1, θέλουμε, παίζει Πανετολικός Παναθηναϊκός. Κύπελο Ελλάδος. Λοιπόν. Αύριο θα έχει ενδιαφέρον για να κάνουμε και λίγο σκάουτινγκ. Να το, που, να παίζει, το που παίζει ο Πανιούνιος. Καλά να περάσετε αύριο. Ναι. Αύριο έχει Προμηθέας Άρης στις 6. Okay. 4.30 ώρα έχει παιχνίδι ο Ηρακλής Κυπέλου στην Νάξο. Και στις 5 παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Πανιούνιο νομίζω. Κύπελο. Αύριο λοιπόν αλλάζει λίγο το πρόγραμμα. Θα διαφοροποιηθεί. Από τις 4.30 θα έχουμε μεταδόσεις. Στις 6 θα μπορέσετε να ακούσετε το παιχνίδι του Άρη με τον Προμηθέα Πάτρας από την Πάτρα και καλά θα κάνετε να το ακούσετε γιατί δεν μπορείτε να το δείτε. Δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Άρα συντονιστείτε στο Λίμπερο που θα μεταδώσει όλο το παιχνίδι κανονικά και θα έχετε ενημέρωση και για όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα υπάρχουν live εκείνη την ώρα. Μια που είπαμε για μπάσκετ, να σημειώσουμε ότι πριν από λίγη ώρα υπήρξε μια για άλλους ξαφνική, για άλλους αναμενόμενη. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε δρυμύτατη ανακοίνωση επίθεση του Super 3 στον κύριο Δημήτρη Γουλιέλμο με 8 συγκεκριμένα πράγματα τα οποία καταγράφουν στην ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι φίλοι του Άρη και έχουν μια συγκεκριμένη τοποθέτηση την οποία βεβαίως θα σχολιάσουμε μαζί και με εσάς, αλλά πρώτιστα εμείς λίγο αργότερα. Η ανακοίνωση που φυσικά παρά το τρολάρισμα του κύριου Διευθυντή ανέβηκε κανονικά στο Λαμπαοτάρης 5 λεπτά αφού σηκώθηκε από τον Super 3 και μπορείτε να τη διαβάσετε βεβαίως ολόκληρη. 5 παρατέταρτο έχει ανέβει κανονικά στο All About Aris. Μετά τις 5.30, μετά το διάλειμμα των 5.30, 6 παρά 20 περίπου, έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αποκλειστική συνέντευξη για εσάς αν όλα πάνε καλά και σηκώσει το τηλέφωνο αυτός ο οποίος θα τον καλέσουμε και έχουμε συμφωνήσει να μιλήσει στις 6 παρά 20 και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και είναι από αυτές τις συνεντεύξεις. Καταρχήν, δεν έχει μιλήσει ποτέ νομίζω στο Λίμπερο. Σε ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης νομίζω. Σε ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης δεν έχει μιλήσει γενικά ποτέ. Και στα ραδιόφωνα της Αθήνας ή τα ελληνικά αν θέλετε επίσης νομίζω δεν έχει μιλήσει ή αν έχει μιλήσει σπάνια, μας έχει διαφύγει. Ναι. Είναι πολύ γνωστή φυσιογνωμία σε όλους μας. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μας δώσει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να σκεφτούμε και να αναλύσουμε αμέσως μετά και ενδιαφέρουν πάρα μα πάρα πολύ τον Αριανό αυτά τα οποία θα μας πείτε, κάποια από αυτά, έτσι όχι όλα, αλλά τα περισσότερα νομίζω ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον Αριανό. 6 παρά 20 περίπου θα τον ακούσετε εδώ στον Λίμπερο καλώς εχόντων των πραγμάτων. Μια τέτοια συνέντευξη παρόμοια θα έχουμε και αύριο καλώς εχόντων των πραγμάτων. Μεθαύριο. Όχι αύριο. Μεθαύριο. Πήγε με το πήγε. Α, μεθαύριο. Αύριο, αύριο έχουμε τον μπάσκετ. Σωστά, την Πέμπτη. Λοιπόν, άρα μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Βεβαίως θα έχουμε τα γνωστά σχόλια τα δικά μας για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ κυρίως. Και νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ. Α, επίσης σημαντικό, θα σχολιάσουμε την απόβαση του Βασιλιάδη για μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του Άρη στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Το αυτονόητο νομίζω. Έτσι, γιατί υπήρχαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Από τη στιγμή όμως υπάρχει αυτή η απόφαση. Νέα Σμύρνη.
Υπάρχει απόφαση για τη Λαμία. Θα ήθελα πραγματικά να μου εξηγήσει κάποιος για ποιο λόγο απαγορεύτηκε η μετακίνηση στα Γιάννενα. Εγώ δεν λέω οργανωμένη, που κι αυτό μια να μην πω τι είναι, αλλά τέλος πάντων, γιατί απαγορεύτηκε η μεμονωμένη μετακίνηση, έγινε όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι. Σήμερα βλέπω απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση στον οπαδό του Παναθηναϊκού. Okay, δεν το δέχομαι, αλλά μπορώ να το καταλάβω το οργανωμένη μετακίνηση. Μπορώ να το καταλάβω. Το θεωρώ λάθος, αλλά μπορώ να το καταλάβω. Ας μου πει κάποιος από όλους αυτούς που αποφασίζουν γιατί απαγορεύτηκε και η μεμονωμένη στα Γιάννενα. Γιατί δεν ήθελε ο Πας. Ο Πας αφού ήθελε. Και καλά. Μετά... Και ο Πας δεν μπορεί να αποφασίζει. Μετά, με τον Πας είχε γίνει το εξής ωραίο, ότι πριν το παιχνίδι λέγανε ότι είναι αρνητικοί και δεν θέλουν, και μετά το παιχνίδι έβγαινε η θέση ότι θέλουν. Ότι δεν είχαμε θέμα εμείς, ότι μας μπλόκαρε η αστυνομία. Στην απόφαση την τελική. Πρώτο παιχνίδι μπάσκετ, επίσημο για το κύπελο αύριο, με Αναστόπουλο φυσικά διαιτητή. Υπάρχει επίσης ένα ακόμα σημαντικό θέμα, το οποίο αναδεικνύει πριν από λίγη ώρα το Λαμπαουτάρης και επίσης θα το συζητήσουμε στην εκπομπή. Το θέμα αυτό έχει να κάνει με κάτι που σας λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, για την επιστολή της ΠΑΕ Άρης στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, η οποία επιστολή της ΠΑΕ Άρης αναφέρει ότι, πέρα από το αίτημα για τους ξένους διαιτητές, αναφέρει ότι ζητάει και ραντεβού με τον κύριο Περέιρα, τον Βίτορ Μέλο Περέιρα. Ζητάει συνάντηση λοιπόν η ΠΑΕ Άρης. Και παράλληλα η ΠΑΕ Άρης, αυτό το οποίο αφήνει να διαρρεύσει προς τα έξω, είναι ότι κάνει το παν ώστε να μην έχει θεματάκια με τη διαιτησία και στο παιχνίδι του Σαββάτου, αλλά και στην εξέλιξη των υπόλοιπων αγώνων που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά. Είναι σημαντικό ότι κινείται η ΠΑΕ Άρης πριν γίνει το κακό. Είναι σημαντικό για μένα. Εγώ το μας στη Νέα Σμύρνη το φοβάμαι πάρα πολύ από την άποψη της διαιτησίας. Και το φοβάμαι όχι μόνο σε σχέση με τον Πανιόνιο, αλλά και σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο συγκεκριμένο θέμα και ζήτημα. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι ένα θετικό στοιχείο είναι και το θέμα του Μπρούνο Γκάμα, που έδειξε όχι έτοιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου, αλλά 100% έτοιμος για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τώρα, όταν έχεις ελπίδα, όπως ο έγκυρος ρεπόρτερ χθες μας ενημέρωσε, Νίκος Παπαδόπουλος, όταν υπάρχει ελπίδα, που εγώ δεν θα τον βάλω, δεν θα τον έβαζα σε καμία των περιπτώσεων να παίξει, αλλά αν είναι έτοιμος αγωνιστικά, είναι κάτι που θα αποφασίσει το ιατρικό team, όχι εγώ. Όταν όμως υπάρχει ελπίδα για να παίξει ακόμα και το Σάββατο, αυτό σημαίνει ότι γλίτωσε τα χειρότερα. Σίγουρα. Και το παιδί θα είναι έτοιμο 100% με τον ΠΑΟΚ. Εγώ σε ένα μάτς με μια ομάδα εχθρική 100%, με κλίμα εχθρικό, σε ένα μάτς που θα πέφτουν κορμιά, σε ένα μάτς που η κλωτσιά θα πάει σύννεφο, και γι' αυτό είναι σημαντικό για το ποιος θα είναι και ο διαιτητής, για το αν θα το επιτρέψει ή όχι, δεν θα τον έβαζα. Για να τον χάσω μετά κανένα μήνα. Κοίτα, και να είναι διαθέσιμος, δεν νομίζω να τον χρησιμοποιήσει ως βασικό, δηλαδή το πολύ να τον έχει στον πάγκο. Στον πάγκο παίζει. Και αν σφίξουν τα πράγματα. Ναι, να τον βάλει να φάει την κλωτσιά στον 80. Να βάλει ενδεχομένως μέσα. Ναι. Ρε φίλε. Παίζει με τον Πανιόνιο. Αλλά πάλι είναι δύσκολο. Παίζει με τον Πανιόνιο. Παίζει με την ομάδα που οι συνάδελφοι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ κάθε φορά που παίζουν μαζί του υμνούν. Δεν αντιλαμβάνει τι γίνεται. Που μιλάνε για το project του Ζαμάνι. Τι μου λες τώρα. Με αυτούς παίζεις. Γι' αυτό έχεις και το βάθος πάγκου που έχεις. Όταν λείπει ένας παίκτης όπως ο Γκάμα,
να ρίχνεις μέσα στο μάτς το Μαρτίνες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξει και ο Ματέο και ο Ντικινή και ο Βέλεθ και ο Μαύραη και όποιος παίξει και ο Δελιζής και δεν ξέρω ποιος θα βάλει ο coach, να προσέξουν για διάφορες κακοτοπιές. Μπορεί να βλέπεις κανένα να το χτυπάει το ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορεί να, και να πέφτει κάτω να πιάνει τα μούτρα του. Μπορεί να δεις κανέναν άλλο να πηγαίνει να προκαλεί συνέχεια να βρίζει για να αντιδράσουν οι παίκτες. Προσοχή τεράστια και στην κερκίδα. Τεράστια προσοχή. Με εμάς δεν θα πνιγεί το οποιοδήποτε περιστατικό. Ίσα ίσα θα πάει επί 10 και επί 20. Προσέξτε, επειδή μιλάμε για μεμονωμένη μετακίνηση, φυσικά θα υπάρχουν τα αλάνια που πρέπει να υπάρχουν εκεί, που θα πάνε με τα αυτοκίνητά τους, με τα βανάκια, με ό,τι πρέπει να πάνε. Επειδή θα υπάρχει λοιπόν μεμονωμένη μετακίνηση και θα υπάρχουν τα αλάνια εκεί, ξέρουν και μπορούν να καταλάβουν αν υπάρχει κανένας προβοκάτορας, αν υπάρξει κανένας νιόνιος που θα εισχωρήσει για να δημιουργήσει θέματα και προβλήματα. Αλλά πάντα δεν μπορείς να ελέγξεις άμα τώρα θα έχεις εκεί 500, 700, 800, 1000 άτομα να τους ελέγξεις, να ξέρεις ποιοι είναι και οι 1000. Έστω και αν κάποιος φίλος του Άρη πάει να ξεφύγει τώρα. Εντάξει, μπορεί να είναι και ένας φίλος του Άρη πάει να ξεφύγει. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει η ωριμότητα να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρώτα πέρα προσέχουμε ανάμεσά μας και μετά τους απέναντι. Σωστό. Τι γίνεται. Το θεωρώ αυτονόητο αυτό. Ναι. Αν κάποιος φίλος του Άρη πάει να ξεφύγει, φίλε, ενώ ακολουθεί παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό εντός έδρας. Ναι. Άρα διακυβεύει καμιά 500.000 ευρώ με τα πρόστιμα και με όλα αυτά και τα χαμένα εισιτήρια που θα χάσεις, αυτός δεν πρέπει να είναι φίλος του Άρη. Ναι. Αν δεν έχει την αντίληψη να αντιληφθεί ότι κατακρεουργεί την ομάδα του με μια, επειδή θέλει να κάνει το μάγκα στον πάνθυρα που τον έβρισε απέναντι. Επειδή θα υπάρξουν λοιπόν περιστατικά, αυτά τα παιχνίδια τα εκτός έδρας είναι για έμπειρους. Είναι για συγκεκριμένους που νιώθουν από εκτός έδρας. Εγώ δεν είμαι να πάω εκεί. Δεν έχω γαλουχηθεί οπαδικά εγώ σε εκδρομές και τέτοια πράγματα. Και το λέω για μένα, γιατί αν το λέω για τίποτα φλόρους άλλους, παρεξηγούνται. Δεν νιώθω εγώ από οπαδική φάση. Άλλο δρόμο διάλεξα. Ναι, στο γήπεδο πήγαινα και στην 3 και στην 1 και στη 2 και στην 5 και όπου μας, στην 7 μας πήγαινε ο μπαμπάς μας συγχωρεμένος κάποτε. Αλλά δεν πήγαινα, δεν έμπαινα στο πουλμαντό να διαχειριστώ τις καταστάσεις. Ο Άρης έχει οπαδούς που ξέρουν πώς να χειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Και δεν χρειάζεται ούτε εγώ να τους πω τίποτα ούτε κανένας άλλος. Αν λοιπόν υπάρχουν δύο μπούφοι ή δύο στημένοι, αυτοί πρέπει να απομονωθούν. Ξέρουν τα παιδιά που θα πάνε κάτω πώς θα το χειριστούν, πώς θα χειριστούν τέτοια θέματα και ζητήματα. Πάντα όμως μπορεί να υπάρξει ένας. Και κάνω πάσα assist στον εαυτό μου, στο θέμα που έγραψε το πρωί για το δίκτυ. Παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Δεν ξέρω αν θα είναι αντιαισθητικό, θα μειωθεί ή τέτοια ή οτιδήποτε άλλο. Τα περσινά παθήματα του συμπολίτη τον οδήγησαν να βάλει δίκτυ. Βέβαια όχι αυτό που έβαλε, που να μην πω τι είναι, όπως είναι έτσι που το βάλανε. Αλλά δυστυχώς, επειδή έχουμε και εμείς τραγικά αποτελέσματα για το σύλλογο, με να μην πω ποιον, αυτό που πέταξε το μπουκάλι στην Κουρομπίλια, άσχετα αν έκανε το καραγκιουζιλίκι μετά. Αλλά είδατε τι έγινε. Δεν μπορείς να το διακινδυνεύσεις στο θυμικό ενός, στην χαζομάρα ενός άλλου, και θυμίζω ότι έγινε και πέρσι τη Δράμα. Να πέφτει εκεί πέρα κάτω και τώρα να λέγαμε Ριβερντέτσι. Πολύ ωραία το είπα. Το σκότωσα. Πάμε πάλι. Βλαχοϊταλικά. Ριβερντέτσι. Ριβερντέρτσι. Ντέρτσι. Ντέρτσι. Είναι από το ντέρτι. Ναι. Κατάλαβες γιατί γίνεται ντέρτσι. Λοιπόν, να μπει το δίκτυ και αν σκεφτείτε κιόλα το δίκτυ είναι καλύτερο από το plexiglass. Και είναι και ρυθμιζόμενο. Το plexiglass το βλέπεις ένα μάτς, δύο μάτς. Το τρίτο μάτς θα γίνει καπέλο. Δεν λέω την άλλη λέξη. Παπούτσια εννοούσα. Ναι. Λοιπόν, να μπει ώστε να αποτραπεί και ο X Vlax. Ιστημένος. Γιατί συνήθως αυτό έγινε τα τελευταία χρόνια. Και κάτι που το διάβαζα εδώ ένα οπαδάκι, ο Σταύρος τον έχω σε εκτίμηση και νιώθει αυτός από οπαδικά. Λέει, όταν το plexiglass ανεβαίνεις 5 καθίσματα πιο πάνω ο στημένος και πετάς. Αυτό. Το δείχτη. Στο βοηθό στη 2 ή στην 7. Στο δείχτη, αν μπορείς
το κάνεις αυτό το πράγμα και να το κάνεις ακόμα, δεν θα το πετύχεις με τέτοιο. Και το δείχνει, είναι και ρυθμιζόμενο. Αυτό είναι πολύ βασικό. Το ότι σε κάποια μάτσα το έχεις ανεβασμένο, σε κάποια μάτσα το έχεις κατεβασμένο. Εντάξει, δεν είναι όλα τα παιχνίδια το ίδιο. Έτσι. Δεν θα σου χρειαστεί το δείχτη εκτός από το πάω Ολυμπιακό, κάποια μάτσα τέλος πάντων. Θα μου πεις το κακό μπορεί να γίνει. Με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Ναι, και με τον Αστέρα Τρίπολης. Παντού υπάρχει προσοχή. Ναι, ναι. Παντού πρέπει να υπάρχει προσοχή. Και το plexiglass πάει. Ναι. Πολύ βασικό επίσης. Και το δείχτη κόβεται. Και το δείχτη κόβεται. Ναι. Πολύ βασικό επίσης. Ναι, αλλά βλέπεις ότι και ο Ολυμπιακός, ο Καραϊσκάκης, ας πούμε, και ο ΠΑΟΚ στη Τούμπα έχουν πάει σε αυτή τη λύση. Έχουν πάντα, επειδή έχουν πολύ κόσμο, έχουν και τέτοια θέματα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είμαστε Αγγλία. Μα έχουμε και το Μεσογειακό ταπεναμέντο. Μπορεί να ξεφύγει κάποιος. Κακός. Αλλά εγώ βλέπω μέχρι στιγμής υποδειγματική στάση από τον κόσμο του Άρη. Βλέπω πυρσούς τους άλλους κτλ. Κάτσε να δω τις τιμωρίες όμως. Γιατί στην τρίτη φορά ο πυρσός σημαίνει τιμωρία έδρας. Κύριε αθλητικοί δικαστές. Αν και έχουν βάλει το παραθυράκι, ξέρεις. Αν θεωρούν ότι είναι βαρύτατο το. Αν είναι πολύ δηλαδή, όχι αν ανάψει ένας ή δύο. Αν ανάψουν πολύ. Στην Τούμπα είχε 500 και στο Καραϊσκάκι 900. Για να δω, θα υπάρξει τιμωρία. Τσέδρας. Αυτά για εισαγωγή. Θα επιστρέψουμε με τη συνέντευξη που λέγαμε και στα καπάκια. Θα σχολιάσουμε και την ανακοίνωση Super 3. Θα διαβάσουμε βασικά, και τη διάβασε ο Γιώργος πριν. Θα διαβάσουμε και εμείς και την ανακοίνωση Super 3 και γενικότερα τα θεματάκια μας αυτά. Πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε τη συνέχεια της εκπομπής. Επικοινωνία με την εκπομπή FM και ενώ αποστολή το μήνυμά σας στο 54526. Θα πάμε εντός ολίγου να συνομιλήσουμε με τον καλεσμένο μας, εφόσον πάνε όλα καλά με την κινητή τηλεφωνία. Εγώ να σας θυμίσω στο μεσοδιάστημα ότι μαζί μας είναι ο Φτίκας, πλακάκια και είδη γηνής, με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Απόλλωνος 3739 στην Κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του καλού. Τηλεφωνάκι 905-503. Και ο Γιαννόπουλος, αν έχεις φορτηγό, ο Γιαννόπουλος είναι η λύση. 751-933 έρχεται 24 ώρες το 24ωρο κινητό συνεργείο και σε βάζει μπρος. Ο Γιαννόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι Πόντου στο Καλοχώρι. 751-933 το τηλεφωνάκι. Και ο Mr. Gold, βεβαίως, 62-85-86 για τις παραγγελίες σας για την κορυφαία πίτσα στην Θεσσαλονίκη. Αν είμαστε έτοιμοι, δώσε μια γέφυρα, κάνει μια γέφυρα μουσική, κυρία μου. Πάμε λοιπόν στο θέμα το οποίο σας είπαμε και νωρίτερα ότι έχουμε ετοιμάσει. Μιλώντας για ένα από τα ονόματα που απασχολούν πολύ, είναι η αλήθεια, τον ποδοσφαιρικό Άρη, τις τελευταίες ημέρες, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με την βοήθεια, βέβαια, και αυτόν θα καλησπερίσουμε και θα καλωσορίσουμε πρώτα, γιατί θα συζητήσουμε και μαζί του συνέχεια, του Αντώνη Τσαριόγλου, και τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε συνέντευξη τον Αντώνη, αν θες. Θα τον κάνουμε μετά, εννοείται. Σιγά με τον αφήσουμε. Ξέρει και αυτός, γι' αυτό σου λέω. Σιγά με τον αφήσουμε. Αντουάν, τι κάνεις? Καλά, μην το ξεχάσεις. Λοιπόν, θες να καλησπερίσεις εσύ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το Μανόλο Χιμένεθ. Μίστερ, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Λίγο να το δυναμώσουμε τον κύριο Χιμένεθ. Ναι, γιατί ακούγεται πολύ δυνατά. Καταρχήν να το ρωτήσουμε, μας ακούει καλά, είναι καλά? Μίστερ, está bien la línea, se que todo bien. Ναι, ακούγεται μια χαρά. Και εγώ. Να τον ευχαριστήσουμε και τον προτέρων κιόλα που διαθέτει έτσι λίγο από τον χρόνο που έχει, γιατί είναι γεμάτο από κάνω εγώ, περίμενε. Αυτόν. Καλησπέρα, μίστερ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνει. Μου η μπιένε του. Καλά, πολύ καλά. Πες του Αντώνη όσο καλά ελληνικά μιλάει εκείνος, τόσο καλά ισπανικά μιλάω εγώ. Τενό τα μίστερ και δε λαλή. Με γεια μου, Κρίς. Αν έγιος εσπανιόλ, άμπλας του τον γεγελ γρήγο. No, griego muy poco. En inglés puedo entender, no muy bien, pero en español, por supuesto, sí hablo bien. Όχι, όχι, español, είναι πάρα πολύ λίγα αγγλικά, εντάξει, συνεννοείται, καλύτερα ισπανικά, που τα μιλάει πολύ καλά. Οκ, μίστερ. Εγώ ξέρω να λέω πώς είναι το όνομά μου. Με γεια μου, Κρίς. Κονίκος, Αντώνης είναι ο μεταφραστής μας, ο καλύτερος. Να μπούμε στην ουσία, καταρχήν που το βρίσκουμε, πού ακριβώς είναι τώρα?
Mister Dinicio, te quieren agradecer por tu tiempo. Saben que tienes muchos oficios, así que te lo agradecen desde inicio por estar con nosotros. Y preguntarte primero en dónde te encontramos en este momento. Bueno, es un placer. Yo hablar siempre con Grecia, mi segunda patria, es un auténtico placer. Me encuentro en Gran Canaria ahora, en mi casa, después de haber entrenado. Y nada, preparando el entrenamiento de mañana. Ναι, καταρχάς είναι μεγάλη του χαρά. Εξάλλου, πάντα θεωρεί την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα του. Είναι ωραία όταν συζητάει λοιπόν με Ελλάδα. Και το βρίσκουμε αυτή τη στιγμή στο σπίτι του, στα Γκραν Κανάρια, μετά από την προπόνηση. Μόλις έχουν τελειώσει, έχει γυρίσει σπίτι και ήδη έχει καθίσει για να προετοιμάσει την αυριανή προπόνηση. Πριν πάμε στο βασικό θέμα για το οποίο τον καλέσαμε, να τον ρωτήσουμε, Αντώνη, μέχρι στιγμής, γιατί φαντάζομαι ότι ναι, μεν έχει αποχωρήσει από την Ελλάδα, αλλά παρακολουθεί το ελληνικό πρωτάθλημα. Πώς βλέπει μέχρι στιγμής την πορεία του πρωταθλήματος και ένα σχόλιο. Και για τις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας και φυσικά και για την ΑΕΚ, στην οποία ήταν προπονητής. Τέσσερις ερωτήματα μαζί του έκανε. Και για τον Άρη. Πέντε. Mister, antes de todo, porque dijeron que te querían hacer una pregunta, pero ya hicieron como 4 o 5. Quieren preguntarte, seguro que estás viendo la Liga Griega, es una liga que estuviste año o trabajaste aquí, que seguro que estás interesado de ver la Liga Griega. ¿Cómo te parece de momento el nivel de la Liga este año? Tanto los que van por primero, tanto el fútbol que se ha jugado, y sobre todo, ¿cómo se nota tu ex equipo, el AECA? Bueno, primero decir que la Liga Griega cada vez va creciendo más. Veo que siguen fuerte PAOK, Olympiacos, Atrómito, por supuesto, junto a AEK. Para mí, creo que después de lo que conseguimos el año pasado, se abre una nueva etapa donde AEK le veo fuerte, muy fuerte en la liga y creo que va a ser una continuidad a lo que se hizo el año pasado, que puede en esta nueva década conseguir grandes resultados, pero que está claro que también Olympiacos y PAO son difíciles, pero yo confío plenamente en AEK, para mí el equipo más importante, digo para mí el equipo más importante de Grecia. Αρχικά είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό το οποίο βλέπει ότι συνεχίζει να δυναμώνει και άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο γίνεται και πιο δυνατό και ανεβάζει το επίπεδό του. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Φυσικά και παρακολουθεί το πρωτάθλημα. Θεωρεί ότι έχει κρατήσει με βάση αυτά τα οποία είδε πέρυσι και αυτά που βλέπει φέτος η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Ατρόμητος έχουν κρατηθεί σταθερά πάρα πολύ δυναμικές αποδόσεις. Είναι ψηλά στην βαθμολογία. Θέλει όμως αυτό το οποίο κυρίως βλέπει είναι την πρώην ομάδα του, την ΑΕΚ, η οποία βλέπω ότι μπήκε πάρα πολύ δυνατά και φέτος, ότι μπήκε στους ομίλους του Champions League, κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, δηλαδή θεωρεί ότι συνεχίζει σταθερά να ανεβαίνει κι άλλο, υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια από αυτά τα οποία έγιναν υπό των ημερών του. Επομένως, βλέποντας τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ δυνατό και τον Ολυμπιακό, θεωρεί ότι θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη μονομαχία. Βλέποντας όμως την ΑΕΚ, πιστεύει ότι θα καταφέρει και φέτος να συνεχίσει όπως και πέρυσι και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Μια ΑΕΚ βέβαια που έχει να διαχειριστεί και το βαρύ φορτίο του Champions League τη φετινή σεζόν και μιας και έχει και το παιχνίδι με την Μπενφίκα απόψε, θα θέλαμε και ένα δικό του σχόλιο. Seguro que el AEK Mister, como dijiste, va a ser un candidato muy importante para la Liga Griega, pero va a ser algo mucho más diferente a la etapa que estabas tú, porque el AEK también tiene en este momento dos competiciones muy altas, porque tiene la Liga Griega y tiene también el Champions. ¿Cómo te parece eso y cómo esperas el partido de hoy del AEK contra el Benfica? Bueno, AEK ya desde el año pasado sabe lo que es jugar un partido importante cada 3-4 días y no tengo ninguna duda que el año pasado conseguimos estar invictos en Europa, en la Europa League, después de caer en la previa de Champions contra CSKA de Moscú. Yo creo que hay un equipo muy fuerte, un equipo mentalmente preparado para competir y estoy convencido que aunque es difícil la competición de la Champions, creo que van a ser muy competitivos y espero que hoy den un buen partido contra Benfica porque pasa por sacar buenos resultados en casa y soñar que podemos seguir adelante.
Η ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις. Εξάλλου και πέρυσι ήξερε η ΑΕΚ να διαχειρίζεται το να έχει δύο σημαντικά παιχνίδια μέσα στη εβδομάδα. Επομένως θεωρώ ότι θα συνεχίσει στην ίδια δυναμική. Φυσικά και είναι διαφορετικό το να παίξει στο Champions League από ότι στο Europa League, όπου πέρυσι είχαμε μια πολύ σταθερή πορεία. Μετά τον αποκλεισμό μας από το Champions League και μετά την ήττα με τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη, είναι δομημένη για να παίζει δύο σημαντικά παιχνίδια μέσα στη βδομάδα, είναι έτοιμη για να είναι ανταγωνιστική και στις δύο διοργανώσεις. Σίγουρα μια διαφορετική διοργάνωση, στην οποία όμως η ΑΕΚ είναι έτοιμη να παρουσιαστεί καλά. Θεωρώ ότι μετά το πρώτο το παιχνίδι είναι σημαντικό να κάνει ένα καλό παιχνίδι και να πάρει θετικό αποτέλεσμα μέσα στην έδρα της, γιατί θεωρώ ότι εκεί θα κρυθούν τα πάντα στον όμιλο της ΑΕΚ και γενικότερα στο Champions League. Να μπορείς να κερδίσεις τα παιχνίδια μέσα στην έδρα σου και μετά να παλέψεις για βαθμούς εκτός έδρας. Με την ΑΕΚ ισοβαθμεί αυτή τη στιγμή ο Άρης και αυτό το οφείλει σε ένα μεγάλο βαθμό στον άνθρωπο που προφανώς τον γνωρίζει και θα θέλαμε την άποψή του. Τον Πάκο Ερέρα, ο οποίος είναι στο πάγκο του Άρη. Ο Άρης είναι μαζί με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στους 12 βαθμούς και ένα βαθμό κάτω από τον ΠΑΟΚ στον πίνακα της βαθμολογίας. En este momento Mister El Aris de Salónica está con el AECA en la tabla, tienen 12 puntos juntos, están segundos, un punto de la punta de la Liga Griega. Y se nota que esto es obra de un conocido tuyo, de Paco Herrera. El Mister se nota que hizo un trabajo muy bueno e inició muy bien la Liga. ¿Tienes opinión sobre eso? Sí, sí. Paco es un magnífico entrenador, un hombre con muchísima experiencia y está claro que su metodología de trabajo la está inculcando en Aris y por eso creo que las cosas se les marchan bien. Queda mucha liga todavía, pero importante el buen comienzo para ganar confianza y bueno, para correr aparte de un buen entrenador, es una muy buena persona. Ο Πάκο Ερέρα είναι ένας εκπληκτικός προπονητής με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Φυσικά και το γνωρίζω και είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσει να περάσει τη μεθοδολογία του σε οποιαδήποτε ομάδα και αν πήγαινε. Φαίνεται ότι έχει δώσει τη δική του ταυτότητα στον Άρη. Φαίνεται ότι η μεθοδολογία του έχει πιάσει τόπο και αυτό αποδεικνύεται στο πολύ καλό ξεκίνημα το οποίο έχει κάνει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ μακρύς, είναι ένας μαραθώνιος, ακόμα έχει πάρα πολύ πρωτάθλημα μπροστά του. Αλλά είναι θετικό ότι ξεκίνησε τόσο πολύ καλά η ομάδα του Άρη, γιατί θα αποκτήσει χρόνο, θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση, θα αποκτήσει εμπιστοσύνη και εκτός από πάρα πολύ καλός προπονητής, το οποίο το αποδεικνύει και μέσα από το έργο του στον Άρη, είναι και ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Νομίζω ότι ένας λόγος που ο κύριος Χιμένεθ είναι στη Λας Πάλμας είναι ότι ο Πάκο Ερέρα επέλεξε να έρθει στον Άρη, γιατί νομίζω είναι πολύ αγαπητός εκεί στη Λας Πάλμας ο Πάκο Ερέρα. Και είχε πρόταση και το καλοκαίρι. Είχε συζητήσει. Las Palmas, pero también eso tiene que ver que Paco Herrera se vino a Grecia porque dicen que en Las Palmas a Paco Herrera lo quieren mucho también. Sí, sí, es un entrenador que donde ha estado por ser un gran trabajador y una buena persona es querido, ¿no? Yo creo que las personas que trabajan siempre al 100%, independientemente de los resultados, se le aprecia y se le valora su profesionalidad, ¿no? Y Paco Herrera es un gran profesional. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί ο Πάκο Ερέρα από όπου και αν έχει περάσει έχει γίνει πάρα πολύ αγαπητός. Έτσι και εδώ, γιατί ένας άνθρωπος όταν είναι εργασιομανής όπως είναι ο Πάκο, αφοσιώνεται στη δουλειά του και σύν το γεγονός ότι είναι ένας πάρα πολύ εκπληκτικός, καταπληκτικός χαρακτήρας, είναι φυσικό να αφήνει το στίγμα του και να γίνεται αγαπητός. Θεωρώ ότι γενικότερα όταν κάποιος προσπαθεί να δείξει επαγγελματισμό και 100% να είναι αφοσιωμένος στη δουλειά του, από όπου και αν περάσει ανεξαρτήτως αποτελέσματος, γίνεται αγαπητός. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και ο Πάκο Ερέρα. Αναφέρθηκε στο πολύ καλό ξεκίνημα του Άρη στο φετινό πρωτάθλημα, μίλησε και για τον Πάκο Ερέρα. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα όμως, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην μέχρι τώρα παρουσία του Ματέο Γκαρσία, ένα παίχτη που τον γνωρίζει και ο ίδιος και τα δικαιώματα του τα έχει και η δική του ομάδα, Las Palmas. Αν μπορεί να μας πει δύο λόγια. La importancia que tiene en ese inicio Paco Herrera es el míster, pero también el Ares en este momento tiene un jugador clave que es García, que es un jugador que sus derechos lo tiene Las Palmas. ¿Estás viendo el jugador cómo va de momento en Grecia? Sí, bueno, sé que está al nivel de un equipo como Ari, que el chico está haciendo bien las cosas. Fue un jugador que fue cedido antes de yo llegar a Las Palmas. Y la verdad que me alegro mucho por él, que le estén saliendo bien las cosas y que es un jugador que pertenece a Las Palmas. Todo lo que haga de bueno será bueno también para la Unión Deportiva Las Palmas.
Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, επίπεδο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Άρη και αυτό αποδεικνύεται μέσα από τις πρώτες αγωνιστικές. Ο δανεισμός του είχε γίνει πριν έρθω εγώ στη Las Palmas, επομένως συνεχίζουμε και τον παρακολουθούμε. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανήκει στην ομάδα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που του πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που και ο ποδοσφαιριστής είναι χαρούμενος και φαίνεται μέσα από, μέσα από τη δράση του στον αγωνιστικό το χώρο. Συνεχίζουμε και τον παρακολουθούμε και χαιρόμαστε για έναν ποδοσφαιριστή δικό μας, ο οποίος είναι δανεικός και πηγαίνει τόσο πολύ καλά. Γενικότερα ο Άρης έχει αρκετούς παίκτες, τους λεγόμενους Λάτιν. Δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος από αυτούς. Έχει τον Κουέστα, τον Ματίγια, τον Μενέντεθ. Δεν ξέρω αν έχει άποψη για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Φαντάζομαι κάποιος θα τους ξέρει. Ελάρις Μίστερ τι είναι στήλο Λατίνο, τι είναι μου τους σουγαδόρες Εσπανιόλες, ποραεί αλγούνος, αλπορτέρο Κουέστα, Βέλες, Ματίγια, και το Βέλες. Και μου τους σουγαδόρες Εσπανιόλες. Los conoces tú personalmente, los conoces como jugadores? Sí, algunos sí que le conozco y por supuesto que la liga española, el fútbol en España es un fútbol muy exigente, muy técnico, muy competitivo y seguro que los jugadores que vayan a Grecia pueden ayudar, ¿no? Como están haciendo y como se está demostrando con el resultado que está teniendo Aris. Γνωρίζω πάρα πολλά από τα παιδιά και το γεγονός ότι το ισπανικό πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ απαιτητικό, ανταγωνιστικό, έχει τεχνικές αρετές όλοι σχεδόν οι ποδοσφαιριστές, είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται μέσα από την απόδοσή τους όταν και αυτοί φεύγουν στο εξωτερικό για να παίξουν και θεωρώ ότι το ότι ήταν τόσο καλά καταρτισμένοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι αυτό το οποίο φάνηκε και βοήθησε το ρόστερ του Άρη. Παρακολουθώ τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές, ήταν κάτι το οποίο δεν με εκπλήσει η απόδοση στην οποία έχουν φτάσει. Μια απορία που υπάρχει στην Ελλάδα γενικότερα και ακούστηκε όταν πήρε την απόφαση να γυρίσει στην Ισπανία είναι το εξής, ότι είναι πετυχημένο στην Ελλάδα. Παίρνει το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ και επιλέγει να φύγει από την πρωταθλήτρια ομάδα της Ελλάδος και να πάει στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές ανάμεσα στην Ισπανία και την Ελλάδα. Ξέρουμε ότι σε επίπεδο των μεγάλων ομάδων είναι, αλλά να μας εξηγήσει λίγο και τη δική του την επιλογή. Πώς παίρνει μια τέτοια απόφαση να φύγει από την πρωταθλήτρια ομάδα της Ελλάδος και να πάει στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας για να συνεχίσει την καριέρα του. Mister Una duda que ha quedado aquí en Grecia, el único que nos puedes ayudar eres tú. Eres un entrenador que tuviste muchos éxitos durante tus etapas que estuviste en Grecia. En tu última etapa ganas la Liga con el AEK y van a jugar la previa de las Ligas en Campeones. Pero decidiste no renovar en Grecia y en el campeón de Grecia para irte a un equipo de segunda división. Seguro que las diferencias de Grecia con España son muy grandes en nivel de primera división con la Liga griega. Pero son tan grandes las diferencias también en nivel de el campeón griego con un equipo de segunda división que decidiste de hacer tu próximo paso en Las Palmas. Bueno, hay equipos en Grecia que podrían jugar en la Liga Española sin lugar a duda. En la segunda seguro. Pero son pocos. La segunda división de España es tremendamente competitiva y tremendamente dura. Decirte que a nivel competitivo no conozco una liga más fuerte que la segunda española y la segunda de Inglaterra. Son muy, muy, muy exigentes. Pero mi decisión de irme de AE fue solo temas familiares. AE para mí es mi casa. Siempre quiero y deseo lo mejor. No descarto volver algún día. Para mí es algo muy, muy especial. Vuelvo a repetir, es como mi familia. Solo por motivos familiares tuve que venir. Las Palmas están a 2 horas de Sevilla en avión y todos los fines de semana puedo viajar a Sevilla y solucionar esos problemas familiares que tengo. Κοίταξε να δείτε, δεν μπορώ να κρύψω ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό στη Β' Εθνική Ισπανίας. Θεωρώ ότι είναι τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, η Σεγούντα Ντιβισιόν και η Β' Εθνική Αγγλίας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά, απαιτητικά και σκληρά πρωταθλήματα. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα οι οποίες αναμφίβολα θα μπορούσαν να παίξουν άνετα και στην Πριμέρα Ντιβισιόν, όχι μόνο στη Β'.
Φυσικά δεν είναι πάρα πολλές αυτές. Αλλά δεν είχε να κάνει τόσο πολύ η απόφασή μου με το ανταγωνιστικό επίπεδο που υπήρχε στην Ελλάδα ή στη Β' Ισπανίας ή στην πρώτη Ισπανίας με το τι ήθελα να φύγω. Ήτανε καθαρά για οικογενειακούς λόγους για τους οποίους αποφάσισα να φύγω και να έρθω στην Ισπανία. Πάντα το λέω και θα το λέω ότι η ΑΚ είναι το σπίτι μου. Έφυγα σαν φίλος. Δεν αποκλείω το γεγονός ότι μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να ξανασυνεργαστώ με την ΑΚ, γιατί σας λέω ότι την ΑΚ την νιώθω σαν οικογένεια. Επομένως είναι ένα κομμάτι δικό μου, είναι μια πόρτα η οποία δεν έχει κλείσει ποτέ, αλλά ξεκαθαρίζω ότι ήταν καθαρά για οικογενειακούς λόγους η απόφαση να φύγω και να έρθω στην Ισπανία. Είμαι στη Las Palmas. Στη Las Palmas με μια πτήση σε 2 ώρες είμαι στο σπίτι μου στη Σεβίγια και μπορώ να διορθώνω αυτά τα οποία με έκαναν να φύγω, τα οποία ήταν οικογενειακοί λόγοι. Όποτε έχω λοιπόν ρεπό, όποτε έχω κενό, πηγαίνω στο σπίτι μου, λύνω τα θέματα τα οποία ήθελα να λύσω και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν ανανέωσαμε την ΑΕΚ. Είπε για Σεβίλια αρκετές φορές. Τον Κουέστα τον συνεργάστηκε καθόλου μαζί του? Γιατί να το πούμε επίσης ότι μέχρι στιγμής ο Κουέστα και στα φιλικά και στα επίσημα παιχνίδια έχει δεχτεί συνολικά 2 γκολ. Ένα σε επίσημο και ένα σε φιλικό. Μίστερ Κουέστα, και ένα ακόμα στο κύπελλο. De Sevilla. Has colaborado con él porque en este momento es una de las sorpresas de la Liga Griega, ya que en los partidos tanto amistoso, tanto en los partidos oficiales, de momento le hicieron nada más 2 goles. Un gol en un amistoso y un gol en la Liga. ¿Te refieres a AEK? No, al portero de la Cuesta. Cuesta. Perdón. Ήταν στη Σεβίλη κάποια στιγμή, γι' αυτό το ρωτάω. Como él pasó por Sevilla, por ahí si ustedes han coincidieron en algún equipo. No. Le conozco, pero no coincidimos. Y bueno, la verdad que cuando un portero recibe o no recibe goles, tiene mucho que ver del trabajo de todo el equipo. Igualmente que cuando un delantero mete o no mete goles también tiene que ver mucho el trabajo de todo el equipo, ¿no? El fútbol es un deporte colectivo y el portero está haciendo un gran trabajo al igual que sus compañeros y por eso los números son buenos para estar arriba. Όχι, δεν έχουμε συνεργαστεί, φυσικά και το γνωρίζω, αλλά δεν έχουμε συνεργαστεί, δεν έχουμε συμπέσει σε κάποια ομάδα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να τονίσω ότι το αν θα δεχτεί ή δεν θα δεχτεί κάποια γκολ ο τερματοφύλακας έχει να κάνει και με την πολύ καλή του την απόδοση, αλλά και με την απόδοση της ομάδος. Όπως ακριβώς είναι και η θέση του επιθετικού. Αν ένας επιθετικός βάζει ή δεν βάζει γκολ, πολλές φορές έχει να κάνει και με την καλή απόδοση των συμπαιχτών του. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό παιχνίδι, στη θέση του τερματοφύλακα και στη θέση του επιθετικού φαίνεται ακόμα περισσότερο. Επομένως, η επιτυχία είναι ομαδική. Παρ' όλα αυτά, ο Κουέστα κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα και κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Κάνα 2 ακόμα 3 Ματέο Γκαρσία έχει να μας δώσει για να πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα. Mister, ¿consideras que podemos tener servidos algunos jugadores con las calidades que tiene García y así los traemos en enero a Salónica y el Aris gana la Liga? Bueno, la verdad que en España hay muchos jugadores de calidad desde hace muchísimos años. Se trata muy bien, se trabaja muy bien las academias, la cantera. Salen buenos jugadores, ¿no? Hay muchos equipos en España y otros tantos jugadores que no tienen cabida en España, pues tienen que salir fuera, ¿no? Pero también quiero decir que en Grecia cada vez también salen mejores jugadores y de ello estoy convencido que con el paso de algunas temporadas el nivel del fútbol griego subirá muchísimo más de lo que está subiendo, que ya es mucho. Así que ya están a un buen nivel y considero que están creciendo y que llegarán al nivel de cualquier país de Europa poco a poco. Σίγουρα πέρα από τη Las Palmas υπάρχουν και άλλες πολλές ισπανικές ομάδες που διαθέτουν πολύ καλούς ισπανούς ποδοσφαιριστές. Αυτό έχει να κάνει με μια σειρά χρόνων πίσω όπου έχει δομηθεί εντελώς διαφορετικά το ισπανικό ποδόσφαιρο. Δουλεύεται εντελώς διαφορετικά ο ποδοσφαιριστής από τις ακαδημίες και αυτό αρχίζει και φαίνεται και σε επίπεδο επαγγελματιών. Και ένα πρωτάθλημα δεν μπορεί να χωρέσει όλους τους καλούς ποδοσφαιριστές. Επομένως, γι' αυτό έχουν ανοίξει και τα σύνορα για τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι όπου πηγαίνουν αφήνουν ένα καλό όνομα. Πέρα όμως, επειδή έκανε την ερώτηση για κάποιους Ισπανούς ποδοσφαιριστές που μπορεί να έρθουν δανεικοί είτε στον Άρη, είτε να έρθουν να παίξουν σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, το οποίο θεωρώ ότι είναι πράγμα που μπορεί να το βρει εύκολα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές Ισπανοί που θα ήθελαν να δοκιμάσουν τη τύχη τους στην Ελλάδα και που μπορούν να το κάνουν. Βλέπω ότι και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές χρονιά με τη χρονιά βγαίνουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές, έρχονται καινούργιοι ποδοσφαιριστές με πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά και θεωρώ ότι αυτό στις επόμενες σεζόν θα φανεί ακόμα περισσότερο και θα συνεχίζει να ανεβάζει το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Όπως σας είπα πριν, κάθε χρόνο βλέπω ότι ανεβαίνει το επίπεδο, ο ανταγωνισμός
στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά θεωρώ ότι αυτό θα γίνει ακόμα περισσότερο. Θα ανέβει ακόμα περισσότερο ανταγωνισμός. Βλέποντας και την παρουσία του Ματέο μέχρι στιγμής στον Άρη και γνωρίζοντας τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή, πιστεύει ότι εφόσον έχει ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη, θα μπορέσει να ανταποκριθεί κάποια στιγμή και στο επίπεδο της Πριμέρα Division? Mr. Tuk, Mateo García es un jugador que ya lo conoces, como dijiste, ya estás viendo el inicio bueno que está haciendo aquí en Grecia. ¿Consideras que con las calidades que tiene ese jugador y con la manera que está jugando y se está desarrollando, consideras que en un momento puede jugar también en la primera división, en algún equipo interesante de primera división? Bueno, el objetivo, me imagino, cuando se dieron a Mateo, ya digo que yo todavía no había tomado decisiones en el club, es de cederlo porque es joven y tiene opciones de mejorar para volver, si asciende Las Palmas a primera, ayudar a Las Palmas en primera, ¿no? Por supuesto que por calidad la tiene, si él sigue creciendo como futbolista, tiene opciones de jugar algún día en primera división. Κοίταξε να δεις, αρχικά, όπως σας είπα και προηγουμένως, ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε πριν έρθω εγώ. Η ομάδα όμως, όταν μπήκε στη διαδικασία στο να δανείσει έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, είχε να κάνει με την εξέλιξη του ποδοσφαιριστή ώστε να μπορέσει να γυρίσει και να προσφέρει ακόμα περισσότερα στην ομάδα. Είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Βλέπουμε την εξέλιξή του. Αν συνεχίσει έτσι, σίγουρα θα μπορέσει κάποια στιγμή να βοηθήσει την Las Palmas. Εξάλλου και εμείς είμαστε μια ομάδα που κάνουμε πρωταθλητισμό. Θέλουμε να παίξουμε Πριμέρα Διβισιόν. Οπότε, αφού με ρωτάς για Πριμέρα Διβισιόν, είναι πολύ πιθανό να παίξει με την ομάδα στην οποία ανήκουν τα δικαιώματά του στην Πριμέρα Διβισιόν, που είναι η Las Palmas. Αλλά αν συνεχίζει και έχει τέτοια εξέλιξη, σίγουρα θα μπορέσει να βρει θέση και σε άλλα ρόστερ της Πριμέρα Διβισιόν. Ωραία. Πριν τον ευχαριστήσουμε, να του πούμε ότι βλέπουμε ότι πάντα επιλέγει το κίτρινο να είναι το ένα χρώμα της ομάδας του. Αυτό είναι σημαντικό. Και ίσως κάποια στιγμή έρθει για τον Άρη, δεν ξέρω, αύριο μεθαύριο. Αν και μας αρέσει ο Πάκο Ερέρα, να το ξεκαθαρίσουμε. Mister, lo que quieren decir antes de agradecerte es que se nota que el amarillo y el negro son los colores que te gustan mucho, ya que también tu nuevo equipo tiene amarillo y por ahí sabes que el Ares de Salónica también tiene amarillo y negro. Así que en un futuro, nunca se sabe, por ahí, por colores es un equipo que puede ser atractivo para ti. Aunque bueno, más Paco Herrera, sí. Eso cuando decida el míster Paco que quiere parar del Aris. Siempre y cuando él quiera parar. Bueno, no sé nunca lo que va a deparar el futuro como profesional, pero a Ari le recuerdo con mucho cariño. Fue mi primer partido que disputé contra un equipo griego como entrenador de AEK en la primera etapa. Le recuerdo con cariño, pero tengo que decir, y esto quiero que lo traduzcan muy bien, mi corazón en Grecia es 100% AEK. Ok, mister, no te preocupes, va a ser traducido palabra por palabra. Ο Άρης είναι μια ομάδα στην οποία πάντα έχει ιδιαίτερες αναμνήσεις, καθώς ήταν και το πρώτο παιχνίδι στο οποίο ντεμπουτάρισε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επομένως, είναι μια έδρα που τη θυμάται πάρα πολύ έντονα, μια ομάδα που την θυμάται με πάρα πολύ ευχάριστες αναμνήσεις, όπως είπε και προηγουμένως, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει να μεταφραστεί πάρα πολύ καλά. Ότι δεν το θυμόμαστε αυτό το μάτς. Η καρδιά του είναι στην ΑΕΚ όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Το ξέρουμε και το θυμόμαστε. Δεν το θυμόμαστε το μάτς. Quiero que le digas también que como profesional, nunca se sabe el camino que cogeré, pero en mi vida me la han marcado dos equipos para siempre ya en mi corazón, que es el Sevilla Fútbol Club y el AEK. Κοίταξε να δεις. Η ζωή δεν ξέρεις ποτέ πώς θα φέρνει. Το που μπορεί να σε οδηγήσει επαγγελματική σταθεροποίηση δεν το ξέρεις ποτέ, δεν το προδικάζεις. Θα αφήνεις όλα τα ενδεχόμενα είναι πάντα ανοιχτά. Αλλά όταν μιλάς συναισθηματικά, δύο ομάδες τον έχουν σημαδεύσει την καρδιά του και μια είναι η ΑΕΚ. Το σεβόμαστε απόλυτα αυτό. Δείτε και λο ρεσπέταν τοταλμέντε. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ίσως κάποια στιγμή να έρθει για κάποιο φιλικό παιχνίδι εδώ με τον Πάκο Ερέρα, αν τα βρουν κτλ. Να τον δούμε και ως σε ένα φιλικό παιχνίδι. Mister, te lo queremos agradecer un montón por tu tiempo y por ahí nunca se sabe. Vienes a Salónica con Las Palmas, habla con el Mister, con Paco Herrera y por ahí los vemos aquí en Salónica para un partido amistoso. Por supuesto, estaría bien. Paco Herrera es muy amigo mío. Σίγουρα ναι, θα του άρεσε πάρα πολύ. Ξαλό Πάκο Ρέρα είναι πολύ φίλος. Άρχισα να γαβγίζω τα σκυλιά. Ωραία. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Έλα, Χρήστα, δεν με ακούς τώρα. Ναι, να τον ευχαριστήσουμε, λέω, πάρα πολύ για τη συνομιλία. Μίστερ, το λαγραδεσίμος μούτσο. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καληνύχτα. Καληνύχτα.
Και πάμε στο δεύτερο καλεσμένο. Μην κλείσει, περίμενε. Ναι, πάμε στο δεύτερο καλεσμένο μας τώρα. Περίμενε. Δεν νομίζω ότι το θυμάσαι και εσύ αυτό το match. Αυτό το match που είπε, το θυμήθηκε. Ναι, ρε, πώς δεν το θυμάμαι. Άσε, μην πει το σκορ, άστο. Που είχε βάλει ο Σκόκο κάτι γκόλα του σπίτι του. Τέλος πάντων. Όντως, ήταν το ντεμπούτο του Χιμένεθ, ήταν μέσα στο Βικελίδης. Λοιπόν, εσύ πού είσαι τώρα? Εγώ τώρα είμαι στο σπίτι μου, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, πού θα πας μετά, πες μας. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να σε βοηθήσω. Σωστό. Γι' αυτό γύρισα. Γύρισα από τα σκέμπι μόνο και μόνο για να σε βοηθήσω. Φίλε, τώρα εκεί δεν είναι λίγο μακριά τώρα που θα πας όμως? Πέφτει λίγο μακριά, αλλά εντάξει. Καινούρια ποδοσφαιρική εμπειρία. Πες για όσους δεν ξέρουν. Εμπειρία ζωής. Από Αίγυπτο. Ξεκινάμε... Ποια εθνική πήγαμε τώρα? Πήγαμε εθνική Ουσμπεκιστάν. Ανοίξαμε την πόρτα στο ασιατικό ποδόσφαιρο πλέον. Με τους Ουσμπέκους τώρα, φίλε, δηλαδή. Ναι. Θα τους μάθει λίγο μπαλίτσα εκεί. Είμαστε στη γενέτρια του Χατζηπαναγή. Α, ωραίο αυτό. Για τον οποίο, όπως μου έλεγες πριν που μιλούσαμε, ρωτάνε και δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Με το που λέω ότι είμαι Έλληνα, το πρώτο που ακούγεται είναι Χατζηπαναγής Παχτακόρ. Χατζηπαναγής Παχτακόρ. Σόπαρε, ακόμα και τώρα μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Τον αγαπάνε πάρα πολύ. Δηλαδή το θεωρούν και καμάρι τους ότι ο Χατζηπαναγής ξεκίνησε από εκεί, που έπαιξε στην Παχτακόρ, που δεν έπαιξε στην Εθνική Ελλάδος. Δηλαδή. Ναι, όντως. Το συζητάνε ακόμα. Εκπληκτικό. Και πώς είναι ο Μίστερ εκεί, πώς τα βρήκατε τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, πώς ουσμπεκικό το λέμε, ουσμπέκικο, πώς λέγεται τώρα? Ουσμπέκικο, φαντάζομαι. Καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Αναλάβαμε αρχές Σεπτεμβρίου στην ημερομηνία FIFA που προϋπήρχε. Κάναμε κάποια φιλικά, είδαμε κάποιους ποδοσφαιριστές, κυρίως της παλιάς φουρνιάς παίχτες, αυτούς τους οποίους ερχόντουσαν και είχαν μια σταθερή πορεία στην εθνική και στα προκριματικά του προηγούμενου Μουντιάλ. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και κάποιους παίκτες από την ΚΑΠΑ 23. Ο Μίστερ έμεινε τρασκέντη μαζί με τον Φανταγούση, γιατί έχει τώρα τα play-off του πρωταθλήματος. Επομένως μπορούν να δουν τα δυνατά παιχνίδια και τους ποδοσφαιριστές πώς ανταποκρίνονται σε ένα πιο υψηλό επίπεδο, καθώς διεκδικούν πλέον το πρωτάθλημα 4 ομάδες, γιατί έχουν τη διαδικασία των play-off και οι βαθμοί που προϋπήρχαν σχεδόν εξανεμίστηκαν. Και προχωράμε, συνεχίζουμε. Έτσι είναι. Μακριά είναι Αργεντινή από το Ουσμπεκιστάν, ε. Ναι, πάρα πολύ μακριά. Αυτό έχει να κάνει όμως κυρίως με το Φανταγούση, γιατί ο Έκτορ όποτε είναι θα πηγαίνει Μαγιόρκα. Είναι Ισπανία. Κάποια στιγμή θα πλώσω το χέρι μου και θα το κατεβάσω και στο Μακεδονίας. Δεν θα μου ξεφύγει. Ναι, πρέπει. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει να δει κάποιο μάτσο του Άρη ή πρέπει να τον τραβήξει τώρα. Εν καιρό το συζητάμε συνέχεια, αλλά το θέμα είναι ότι τώρα η περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε συνεχόμενες υποχρεώσεις, τα ταξίδια είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ας πούμε, τα επόμενα φιλικά θα γίνουν Αυστραλία. Δηλαδή θα πάμε τα Σκέντε και από τα Σκέντε Αυστραλία για να παίξουμε φιλικά. Μετά έρχεται και το Κόπα Άσια, προετοιμασία στην Τουρκία, το Κόπα Άσια στην Εμιράτα. Δηλαδή είναι ημερομηνίες πάρα πολύ γεμάτες. Μετά το Φεβρουάριο, πρώτα Θεός, θα είμαστε πιο free. Μετά το Φεβρουάριο. Ναι. Ελπίζω 5 Φεβρουαρίου είναι ο τελικός. Ελπίζω ότι θα γυρίσω Ελλάδα μετά τις 5 Φεβρουαρίου, λοιπόν. Ναι. Και μετά θα είμαστε free για να τον φέρουμε. Ναι, πρέπει να έρθει εδώ να πάρει λίγο ατμόσφαιρα. Κλάντς Βικελίδης. Δεν ξέρω, προφανώς παρακολουθεί. Κοίταξε να δεις, καταρχάς έχει πάρει, να ξέρεις. Έχω μεριμνήσει εγώ. Τα πρώτα τα παιχνίδια που ήμασταν μαζί τα είδαμε όλα. Και τώρα στο μάτς με το Λεβαδιακό που πήγα στο γήπεδο, μιλούσαμε με βιντεοκλήση, του δείχνα το γήπεδο. Ήμασταν μαζί με τον Πρίτα και με τον Λαμπριάκο. Επομένως είχε αναμνήσεις πρόσφατες. Είναι σημαντικό το τι δείχνει ακόμα ενδιαφέρον. Εντάξει. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά δεν ξεχνάει. Και να ήθελε, δεν τον άφηνα, Νίκο. Και το λέω και το τονίζω, γιατί δεν έφυγε σίγουρα πως θα ήθελε και ο ίδιος να φύγει. Σίγουρα ναι. Σίγουρα ναι. Είναι πράγματα τα οποία τα συζητάμε, ξέρεις, πλέον λίγο πιο, σε πιο προσωπικό επίπεδο. Ναι. Αλλά ο Μίστερ έχει πάρα πολλές ευχάριστες αναμνήσεις και από τον Άρη και από τη Θεσσαλονίκη. Και είναι μια ομάδα που, όπως είπε πριν ο Μίστερ ο Χιμένεθ, ότι δύο ομάδες τον έχουν σημαδέψει και μία είναι η ΑΕΚ. Εγώ τολμώ να πω εκ μέρους του Μίστερ ότι και αν αυτόν κάποιες ομάδες τον έχουν σημαδέψει, μία από αυτές είναι ο Άρης. Έτσι και είναι σημαντικό αυτό για την ομάδα. Η σύζυγος τι λέει που φεύγεις? Η σύζυγος τι λέει που φεύγεις? Πέφτει παντόφλα. Εντάξει, έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο ακαδημαϊκό. Έχει πάει στο τσόκαρο. Έχει πάει στο τσόκαρο. Πήραμε τα πτυχιακό. Έτσι. Πάντως να σου πω κάτι. Επειδή εσύ το έχεις ζήσει και το έχεις ζήσει όσο λίγοι, αυτό το λάτρι στοιχείο του Άρη, νομίζω ότι είσαι και εσύ χαρούμενος για το γεγονός ότι ο Άρης επέλεξε και πάλι να βαδίσει αυτό το δρόμο.
Και... Κοίταξε να δεις, εκ του αποτελέσματος φαίνεται χρήστατο ότι ήταν ορθό που διαλέξαμε πάλι να περπατήσουμε σε ένα μονοπάτι το οποίο μας έγινε καλά. Είναι δηλαδή ένα στυλ το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το DNA του Αριανού. Δηλαδή με την οτροπία του, με αυτό που θέλει, ακόμα και με τα συνθήματά μας, όπως θες πάρτο. Δηλαδή η ιδιοσυγκρασία είναι πάρα πολύ κοντά και θεωρώ ότι αυτό φάνηκε. Έτσι. Και αυτό μεταφέρεται και στον ποδοσφαιριστή. Και αυτό από τη στιγμή που μεταφέρεται στον ποδοσφαιριστή είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση και φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ότι ο παίκτης χαίρεται, βλέπεις ότι οι παίκτες μετά πανηγυρίζουν με τον κόσμο, πηγαίνουν στο πέταλο. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ζεστό, είναι πάρα πολύ οικείο για τους παίκτες, είναι οικείο και για τους ίδιους τους οπαδούς. Επομένως, έδεσε το γλυκό. Μάλιστα. Ωραία. Πριν σε κλείσουμε, να ευχηθούμε ότι καλύτερο καταρχήν. Κάτσε το ρωτήσω. Είμαστε τώρα, ήμασταν Αίγυπτος στο Μουντιάλ, τώρα είμαστε Ουσμπεκιστάν στα προβληματικά. Πάμε πρώτα. είμαστε Ουσμπεκιστάν στο Κούπα Άσια. Μέχρι το Μουντιάλ ακόμα έχουμε αρκετό δρόμο. Εκεί πέρα, φίλε, νιώθουν από μπάσκετ ή να έρθω. Ξέρεις άλλωστε ότι. Από μπάσκετ. Νιώθουν ή να έρθω, γιατί ξέρεις ότι. Νιώθουν όσο εσύ να έρθεις. Δηλαδή πιστεύω ότι θα. Τι μπάσκετ να παίξεις εσύ. Θα ανεχτούν, ας πούμε, παίχτη να κρατάει τη σπηριάρα με λαστιχένη παντόφλα. Πουθενά άλλου στον κόσμο δεν το επιτρέπουν. Εκεί στα σκέντη να πας. Εντάξει. Στα σκέντη. Αντώνη, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να δώσει και πολλούς χαιρετισμούς στο μίστερ. Θα του δώσω με μεγάλη μου χαρά να είστε καλά. Καλό ταξίδι να έχεις κιόλας, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ένα δικό μας παιδί, ο Αντώνης Σαριόγλου. Ένας άνθρωπος ο οποίος, το λέω στο δικό μας, ενώ τον media που βοηθάει πάντα τους πάντες. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εντάξει, από το να την κάναμε αγγλικά τη συνέντευξη με τον Χιμένεθ, νομίζω ήταν πολύ καλύτερη στα ισπανικά, στη μητρική του γλώσσα. Λοιπόν, πάμε στο break. Επιστρέφουμε σχολιάζοντας την ανακοίνωση Super 3 για τον μπασκετικό Άρη και εμείς εδώ με τον Χρύσανθο και με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπρο 107,4 All About Άρης On Air. Χρύσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Σε λίγο θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Σε λίγο επίσης θα μπορείτε να διαβάσετε αλλά και να ακούσετε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μανόλο Χιμένεθ νωρίτερα στην εκπομπή με τον πρώην τεχνικό της ΑΕΚ να μιλάει και για τον Πάκο Ερέρα και για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τον Ματέο Γκαρσία φυσικά, ο οποίος ανήκει στην Las Palmas και έχουν το δικό του ενδιαφέρον, τόσο ανέφερε ο τεχνικός του Ισπανικού Συλλόγου. Το παρακολουθεί, συλλόγου. Είπε, και είναι σημαντικό αυτό που είπε, ότι τον δώσανε πριν έρθω εγώ. Ναι. Και αυτό έχει τη σημασία του. Άρα μπορεί να τον κρατούσε. Μπορεί, αλλά σε κάθε περίπτωση. Το θέμα, η μπάλα μάλλον είναι στα πόδια του Άρη αυτή τη στιγμή. Από εκεί και έπειτα, όπως σας είπαμε και χθες, ας κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι του Άρη. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, εφόσον μπορούν και να το κάνουν, γιατί μιλάμε και για ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Θα προχωρήσει όπως πρέπει να προχωρήσει. Αλλά πρέπει να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους που έφεραν τον Ματέο Γκαρσία στον Άρη. Σίγουρα. Και ξέρουν πώς να χειριστούν το θέμα πολύ καλύτερα από όλους εμάς που απλώς. Είτε μιλάμε σε ένα μικρόφωνο, είτε παίρνουμε τηλέφωνο και είμαστε ακροατές και μιλάμε, είτε γράφουμε σε ένα φόρουμ, είτε δεξιά και αριστερά. Έτσι. Ας εμπιστευτούμε αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν τις κινήσεις και έφεραν αυτή την παιχτούρα στον Άρη. Κάτσε τώρα να δείτε λοιπόν πώς φιτιλιάζουν τώρα το Χρύσανθο. Λοιπόν, δήλωση του κύριου Παμπορίδη. Είναι προσβολή για την ελληνική διαιτησία, ξένοι διαιτητές. Βγήκε το επόμενο 40 λεπτό της εκπομπής, εγώ φεύγω. Είναι προσβολή για τη διαιτησία ότι ήσουν εσύ διαιτητής. Πρώτα απ' όλα. Κατά δεύτερον, η δήλωσή του δεν είναι αυτή. Αυτό έχουν σαν τίτλο σε μέσα site. Ο συνάδελφος στο Γκαζέτα τον υμνεί τον Παμπορίδη. Ναι. Λες και ήταν κάτι ανάμεσα στον Κολίνα και το πες ένα άλλο μεγάλο διαιτητή, δεν ξέρω ποιος ήταν. Ο Τσακίνο, ο Τούρκος. Ήμνη. Ναι. Τούρκος δεν μπορεί να υμνήσει Τούρκο. Ποτέ. Ακόμα και αν είναι φιλέλληνας. Λοιπόν... Σοβινιστικό. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχω να πω για τον κύριο Παμπορίδη είναι αλλού. Σε ένα σημείο της συνέντευξης που λέει ότι εμείς οι διαιτητές τότε ήμασταν μια οικογένεια. 18 διαιτητές και 30 βοηθοί. Το ξέρουμε. Απλά δεν μας είπατε ποιος ήταν ο μπαμπάς της οικογένειας. Γιατί θυμάμαι τον Βασίλη τον Γκαγκάτσι τότε... Τον άνθρωπο αυτό ο οποίος έκανε τόσα πολλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο να είναι στο προεδρείο της ΕΠΟ. Ναι. Κατάλαβες. Ο Παμπορίδης θα βγει να μιλήσει για διαιτησία. Ο Παμπορίδης από το Κιλκής. Που η προϊστορία που
που χτίζουν αυτοί, που το βράδυ που γεννήθηκε η κόρη μας, η δεύτερη, βγαίνει μόνο στο κόκκι απέναντι τον τερματοφύλακα, τον γκρεμίζει ο Μαλεζάς, νομίζω ποιος είναι, είναι κόκκινη και πέναλτι και δίνει out. Και θα μιλήσει αυτός για ελληνική διαιτησία, ο Παμπορίδης, που παίζει Άρης Ολυμπιακός και μας φάζει με το γάντι μέσα στο Βικελίδης. Και χάνει πάλι ο Ολυμπιακός 1-0. Με χέρια παίζαν, με πόδια παίζαν, με τι δεν παίζαν. Ο Παμπορίδης μιλάει για διαιτησία και είναι ντροπή. Ντροπή είναι που εσύ και κάποιοι άλλοι είσαι στην ελληνική διαιτησία τόσα χρόνια. Και δεν σας παίρναν τη σφυρίχτρα νωρίτερα, όπως την πήραν από κάποιους τα τελευταία χρόνια. Αλλά τώρα μην το ανοίγεις. Δεν έχει σημασία το σήμερα. Σημασία έχει. Δεν έχει σημασία το χθες, σημασία έχει το σήμερα. Και σήμερα ο Άρης έστειλε επιστολή στην ΚΕΔ, όπως σας είχαμε προειδεάσει άλλωστε, και ζητάει την συνάντηση με τον κύριο Περέιρα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Ο Μάρκο Αντώνιο μου λέει ο άλλος, δεν ήταν ο Μαλεζάς. Ο Μάρκο Αντώνιο. Θες να πάμε στο μπάσκετ? Ναι. Εδώ μου λέει ένας ο Παμπορίδης, λέει θα έρθει αύριο Γουμένισσα ως προπονητής τρίτης εθνικής για αγώνα κυπέλου. Mm-hmm. Αν θέλουμε να του πούμε κάτι. Χαιρετίσματα δώστου. Φιλιά. Λοιπόν, διαβάζουμε την ανακοίνωση. Τη διάβασε νωρίτερα εδώ και ο Γιώργος Ζαγόρας, που έβγαλε ο Super 3 με αφορμή τον μπασκετικό Άρη. Λοιπόν, σεβόμενοι τον Άρη, αλλά κυρίως τον κόσμο του, αλλά και μια ιστορία ενός συνδέσμου με παρουσία στα δρόμενα του Άρη τα τελευταία 30 χρόνια, δηλώνουμε τα εξής για την καλαθόσφαιρα του Άρη. 1. Για ποιο λόγο τα τουρνικέ του πετάλου ήταν κλειστά στον αγώνα με την Ίσνη. 2. Ποιος σας είπε, ή μάλλον καλύτερα, ποιος σας δασκάλεψε, κύριε ιδιοκτήτη του Άρη, να διαδίδετε ότι ο λόγος που δεν ήρθαμε στο παλέ είναι επειδή μας έκοψε στη δίθεν κούτρα. 3. Από πότε παιδάκια 14, 15, 16 χρονών που δεν έχουν να πληρώσουν σημαίνει ότι αυτόματα είναι και μέλη του συνδέσμου. Πολύ βολικό, έτσι. Λοιπόν, 4. Από πότε η παρουσία ή όχι ενός συνδέσμου είναι σημαντικότερη από το αγωνιστικό γεγονός αυτό καθ' αυτό. Ότι δηλαδή έπαιζε ο Άρης. Οι υπόλοιποι που δεν πήγαν στο γήπεδο είναι και αυτοί τζαμπατζίδες. 5. Γνωρίζετε ότι υπάρχει κόσμος που ταξιδεύει και εκτός να δει τον Άρη. Εσείς τον πληρώνετε. 6. Σας ενόχλησε κανείς από το σύνδεσμο μέχρι σήμερα. 7. Για ποιο λόγο υπεύθυνος ασφαλείας είναι πρώην μπάτσος που διαλαλεί ότι θα φέρει δημιουργίες στα μάτς. Και 8. Θεωρούμε είστε μπροστινός άλλου ανθρώπου και αμφιβάλλουμε αυτά που είπατε στην ένδειξη τύπου αν θα τα υλοποιήσετε. Τα ίδια έλεγε και το Λαμόγιο, ο προκάτοχός σας, αναφέρει και κλείνει η ανακοίνωση του κεντρικού Super 3 μετά τιμής, όπως γράφει στο τέλος. Να σχολιάσω. Ναι, γι' αυτό τη διάβασα. Πάμε στο break και αμέσως μετά. Λοιπόν, ευθεία επίδεση είναι αυτή. Θέλω να δω, κάποιος μου στείλε ένα πώς το χειρίστηκε ένας συνάδελφος το θέμα. Κάτσε το εδώ. Λοιπόν, πρώτα θέλω να το δω αυτό. Τα ερωτήματα. Τα ερωτήματα. Θα σου πω μετά. Μιλάμε για μια ευθεία επίδεση του Super 3 στον κύριο Γουιέλμο. Είναι η αλήθεια ότι δεν έδωσα σημασία στο γεγονός ότι δεν υπήρχε στο πέταλο κανένας. Ναι. Πουθενά. Εξαφανιζόλ. Πού είναι, ρε φίλε? Μα, 15ο θέμα. Και είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό αυτό το οποίο θέτει στη συγκεκριμένη περίπτωση του Super 3 μια σειρά από ερωτήματα που προφανώς προκύπτουν γιατί έχουν προκύψει και άλλα ζητήματα πριν που προφανώς δεν ξέρουμε. Γιατί όταν γίνεται λόγος είτε για είσοδο τα τουρνικέ ήταν κλειστά, γίνεται λόγος για υπεύθυνο ασφαλείας που είναι πρώην αστυνομικός. Είναι πρώην αστυνομικός ο υπεύθυνος ασφαλείας. Δεν το γνωρίζω εγώ. Θα το δούμε όμως. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με λόγια που προφανώς έχουν ανταλλάξει και υπονοούμενα που αφέθηκαν για το αν θα πρέπει να μπαίνουν τζάμπα ή όχι. Η πιο σοβαρή όμως καταγγελία από όλα, γιατί τα άλλα έχει σχέση με το εισιτήριο κτλ., είναι αυτό που λένε στο τέλος ότι τον θεωρούν μπροστινό του προηγούμενου. Αυτό πρώτη φορά λέγεται με επίσημη μορφή. Από εκεί και έπειτα εγώ θεωρώ ότι το όποιο πρόβλημα πρέπει να ξεπεραστεί. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα βρουν να λύσουν τις όποιες παρεξηγήσεις μεταξύ τους.
θα πρέπει να λυθεί. Γιατί ο κόσμος στο πέταλο, ο οργανωμένος, είναι μία από τις βασικές δυνάμεις αυτού του γηπέδου. Και φάνηκε με την Ίσνη αυτό. Το πόσο δεν βοήθησε, αν θέλεις, το γήπεδο από τη στιγμή που δεν υπήρχε το πέταλο για να σπρώξει την ομάδα. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια λύση και θα πρέπει, έχω την αίσθηση, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, επίσημα ή ανεπίσημα, να υπάρξει απάντηση και από την ΚΑΕ και τον κύριο Γουλιέλμο. Γιατί είναι, επαναλαμβάνω, σοβαρές οι καταγγελίες και τις κάνει κανονικά, επίσημα και με ανακοίνωση ο Super 3. Δεν είναι δηλαδή απλά και μόνο μία τοποθέτηση δεξιά-αριστερά. Μιλάμε για επίσημη ανακοίνωση που ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι για να φτάσω σε αυτό το σημείο έχουν προηγηθεί πράγματα που γνωρίζουν οι δύο πλευρές. Από εκεί και έπειτα, αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι να πάει και το μπάσκετ μπροστά και όλοι να δούμε τον Άρη να επανέρχεται εκεί που του αξίζει μπασκετικά. Ναι, δεν το ξέρω. Μου στέλνει ένας φίλος τώρα ότι ο κύριος Μάλα μας είναι υπεύθυνος ασφαλείας, πρώην αστυνομικός και γνωστός Αριανός. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο. Προφανώς έχει αναλάβει. Δεν υπήρξε επίσης μια ανακοίνωση. Υπήρξε ότι ανέλαβε υπεύθυνος ασφαλείας. Νομίζω δεν υπήρξε. Χωρίς να το ξέρω. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο πάντως. Προφανώς σε αυτόν αναφέρονται. Οι οπαδοί, εντάξει, οι οπαδοί γενικότερα σε όλες τις ομάδες δεν θέλουν πρώην αστυνομικού σε τέτοιες θέσεις. Αυτό είναι μια πάγια θέση, είτε είσαι Άρης. Εντάξει, μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα δεν έχουν κανένα πρόβλημα με αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Το αποτέλεσμα, φίλε, τι να κάνουμε. Τους προτιμούν τους πρώην αστυνομικούς διευθυντές. Εγώ φταίω. Γεγονός είναι. Και μάλιστα ήταν και στα μέτρα τάξης του Σπάθα τότε. Τα χαιρετίσματά μας. Γιατί τον είδα μέσα στα. Γιατί είχαν την ατυχία να είμαι στη σύσκεψη τότε. Αυτός ο οποίος λέγανε ότι έπινε ουίσκι και τα λοιπά, δεν έπινε ποτέ ουίσκι στις σουίτες του Άρη. Αλλά μετά, ενώ λέγανε ότι έπινε ουίσκι στις σουίτες του Άρη, για να υπονοήσουν ότι ήταν κολλητός με τον Άρη, κατάλαβες. Ναι. Τον προσελάβει η ΠΑΟΚ. Άντε τώρα πες και άντε γύρνα το αυτό. Πώς το γυρίσεις, αφού είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Τέλος πάντων, ο καθένας επιλέγει την επαγγελματική του πορεία έτσι όπως θέλει να την επιλέξει. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια πολύ δυναμική και έτσι όπως λέμε το κατηγορό του Super 3 για τον κύριο Γουλιέλμο, που θεωρώ ότι πρέπει να, όχι να το απαντήσει και να μπει σε μια διαδικασία τέτοια σύγκρουσης, αλλά θα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Πρέπει άμεσα να λυθεί αυτό το θέμα, γιατί η δύναμη του Άρη στο παλέ είναι ο κόσμος του. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής All About Aris On Air στο Libra 107,4. Χρήστανο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος. Στα μικρόφωνα, Βασίλης Καμπαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Δεν θα πω μουσικές επιλογές, δεν θέλω να σε προσβάλλω, αδελφέ μου. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526. Ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές 231-0287. Και 3 οκτάρια για να σχολιάσουμε τα όσα ενδιαφέροντα ακούσαμε τον Μανώλο Χιμένεθ, την ανακοίνωση του Super 3, στην ουσία την ευθεία επίθεση προς την διοίκηση του κύριου Γουλιέλμου και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να το συζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε για κανένα 20 λεπτάκι περίπου. Ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Και ο διαιτητής του Σαββατιάτικου Αγώνα θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω, αρκετό. Να δούμε ποιο θα είναι, ποιον θα ορίσουν για το μάτσο με τον Πανιόνιο. Εντάξει. Προσοχή μας θα είναι στραμμένη και στην κερκίδα, από τη στιγμή που θα έχουμε και την παρουσία των οπαδών του Άρη μεμονωμένα, αλλά με αυτά τα οποία βλέπουμε σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές θα έχει και ένα ενδιαφέρον ποιος θα διευθύνει το συγκεκριμένο μάτς, γιατί ο κύριος Κουμπαράκης εκεί πέρα στο πρώτο 20 λεπτό πολύ τον έσπρωχνε τον Αστέρα έξω από την περιοχή του Κουέστα. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Έλα ρε, καλησπέρα. Χαίρετε. Σας μπέρδεψα, βγήκε ο άλλος. Από το σταθμό μου λέει τι θέλεις, λέω εσένα. Ποιον άλλο? Ένας γιατί εκεί που σηκώνουν τα τηλέφωνα. Α, ο Βασίλης μας. Ναι, ο Βασίλης μας. Λοιπόν, λίγο για τον Πιτσιρικά. Το Ματέο.
Κόψτε το ρε μάγκες. Τι να κόψουμε. Ξανά μανά τα ίδια. Τι να κόψουμε. Τίποτα. Κριτική όπως σε όλη την ομάδα. Να τον πετάξουμε έξω να μην μιλάμε για αυτόν. Είπα κριτική όπως γίνεται σε όλη την γίνεται. Ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο όταν λέγαμε όμως με το Λεβαδιακό ότι ήταν ανύπαρκτος, δεν μας βγήκε να μας πει μπράβο. Λοιπόν, όταν είναι καλός θα λέμε ότι είναι καλός, όταν δεν είναι θα λέμε δεν είναι καλός. Κύριε Σαλτίδη, μια και θέλεις τώρα, πώς θέλεις, κύριε Σαλτίδη, για Χρύσανθε. Χρύσανθε, είναι πιο καλό. Χρύσανθε. Μετά τις 6 Χρύσανθε. Δεν σου πήρα χθες τηλέφωνο. Ναι. Πολύ φάουλ με τα 65 χρόνια. Ωραία, μην κολλάς. Είπαμε, εξαιρετικός προπονητής, ο καλύτερος, ευλογία για τον Άρη. Πρόσεξε, μη διάρεσε και μην ασούμε λοιπόν ας μας φέρνει. Δύο νόμοι κουβέντες θα πω μόνο. Γι' αυτό και δεν σου πήρα τηλέφωνο. Το παιδί που βγήκε να είμαι πρώτος και σου μίλησε, σωστή παρατήρησή του, μετά το γύρισες ας πούμε πολιτική. Ναι, το έχω αυτό. Ακόμα χειρότερο έγινε. Α, γιατί? Πρόσεξε με τώρα. Και τι λέω. Ένας προπονητής, ο οποίος ήταν σκάουτινγκ του Μπενίτεθ, ναι ή όχι? Εμείς τα είπαμε αυτά και τα ξέρεις τώρα. Εγώ αυτά να μου έλεγαν εσείς. Πάμε, μην κολλάς, πάμε. Είπαμε, δεν το είπαμε για την ηλικία του ως προς την έννοια ότι είναι μεγάλος. Διόλαφτα λίγο, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Γιατί από ό,τι υπολόγιζα, οι προπονητές ας πούμε στον Άρη είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι νόμιζα. Α, ναι. Μέχρι στιγμής κάνω να είμαι κριτική, ποτέ δεν έκανα τον προπονητή. Ναι. Βγες εσύ και μπες εσύ. Κερατώ τώρα. Καλά, ούτε εμείς όσα χρόνια δημοσιογραφούμε το έχουμε κάνει. Ποτέ. Ναι. Φαίνεται είναι πολύ περισσότεροι οι προπονητές στον Άρη. Γενικά δεν με ενδιαφέρει στους άλλους. Έχω πει το εξής, Παύλο, είναι σημαντικό. Ο χειρότερος προπονητής επαγγελματίας, να ξέρει ο κόσμος ότι είναι καλύτερος από τον καλύτερο προπονητή της Κερκίδας. Μου έκανε εντύπωση γιατί από τον αγώνα με τα Γιάννενα και Πάοκναμε και με τον Αστέρα Τρίπολης ακούω μια υφάρπουσα κατάσταση που οι προπονητές στον Άρη είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι εγώ νόμιζα. Και εξηγούμε. Ένας προπονητής ο οποίος ήταν scouting, αναλυτής με τον Μπενίτεθ στην Αγγλία, λοιπόν, και στη διάρκεια του Champions League που το κέρδισε, να λέμε λοιπόν ότι... Ότι δεν ξέρει να αναλύει τον αντίπαλο. Έτσι ακριβώς. Και να κάνει και τις αλλαγές. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία ακούγονται. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι έλεγαν η γλώτα μη προτρέχει της διανοίας. Ρε παιδιά, λίγο να με μέτρο. Ο άνθρωπος ήταν να με λοιπόν στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Η ομάδα μαζί με τον άλλον τον Μπενίτεθ κέρδισε λοιπόν το Champions League. Αυτός ανέλυε τους αγώνες. Και δεν μπορεί να κάνει αλλαγές. Δεν βλέπει. Γιατί ρε να... Γιατί τέτοια ισοπεδωτική λοιπόν να σου με κριτική. Δεν ισοπεδώσε κανένα στον Ερέρα. Αλλά είναι αυτό που είπε και ο Χρύσανδος θες πολύ σωστά. Ότι ναι. Ο Ερέρα είναι εξαιρετικός στο να προετοιμάζει την ομάδα. Βέβαια... Νίκο, πρόσεξε με. Άσε με λίγο να ολοκληρώσω. Λοιπόν, στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης το διαχειρίστηκε σωστά στη διάρκεια. Γιατί είδαμε ότι σωστά έβαλε τον Ασλίδη στο ξεκίνημα της επανάληψης, προσθέτοντας έναν ακόμα στην επιθετική γραμμή της ομάδας. Πέρασε και το Σιόπι και το Μαρτίνες. Πρόσεξε όμως κάτι. Η διαχείρισή του στο μάτς με τα Γιάννενα δεν ήταν σωστή. Και λοιπόν, κυρίως στο κομμάτι των αλλαγών. Κοίταξε να δεις. Δέχομαι αυτό που λες. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι γεροξεκούτς και τα λοιπά προς Θεού. Ναι. Όλοι κάνουν λάθη. Και ένας 40χρονος κάνει λάθη και ένας 65χρονος κάνει. Μία τέτοια τοποθέτηση. Εμπεριέχει να είμαι και ρατσισμό. Δεν έχει σημαίνει ηλικία. Έτσι. Αν είναι δυνατό. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτό ας μείνει εκεί να είμαι λοιπόν ατυχίες ας με δήλωση τελείως έκλεισε. Πάμε να είμαι τώρα σε αυτό που είπες και το είδαμε όλοι με τα Γιάννηνα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ίσως να ήταν 50-50. Και τι θέλω να πω. Περίμενε κάποια στιγμή από τα ατού που έχει στην ομάδα μέσα, από τα γερά του χαρτιά, να κάνουν μία-δύο κινήσεις, ας πούμε, να λήξει ένα μετώμα. Όχι στην ισοπαλία, να το γυρίσει τελείως. Και περίμενε, ίσως θα μπορούσε ένα πεντάλεπτο, επτά λεπτά να είναι πιο νωρίς. Δεν ξέρω, μπορεί να πει εκείνο, αλλά πιστεύω ότι περίμενε από τα γερά του χαρτιά και όπως σε κάθε παιχνίδι
Και ζωντανό παράδειγμα το παιχνίδι προχθές, ας πούμε, με τον Αστέρα Τρίπολης, έτσι. Το μάτς γύρισε μέσα σε 10 λεπτά. Από το 84-85 πήραμε τον πέναλτι. Ναι, στο 86. Στο 86 μέχρι το 95. Ναι. Εκεί γύρισε το μάτς. Έτσι. Και περίμενε μία-δύο κινήσεις. Σε πάση περιπτώσει δεν τον βγήκανε, γι' αυτό και γίνανε και οι τρεις μαζεμένες αλλαγές, διότι δεν είχε περιθώριο να κάνει τη μία τώρα, την άλλη μετά και την άλλη μετά. Έτσι πιστεύω εγώ. Αλλά ένας προπονητής ο οποίος ήταν αναλυτής, ρε παιδιά, στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας και στο Champions League που το κέρδισε κιόλας, να φτάνουμε σε σημείο να λέμε ότι έτσι και έτσι. Λοιπόν, και δεύτερον, για τον μικρό, όπως είπαμε, να μην, ας πούμε, γίνονται πάλι τα λάθη που είχαν γίνει. Όχι εκείνος, το είπαμε 21 χρονό. Καλώς, ας πούμε, να γίνεται κριτική όπως σε όλη την ομάδα, καλοπροαίρετη, μέχρι εκεί και τίποτα παραπάνω, για να μην υπάρξουν άσχημα, λοιπόν, αποτελέσματα. Και ένα ακόμα, ναι, για τη συνέντευξη αυτού του τύπου που βγάλατε. Του τύπου. Του τύπου. Προπονητή της ΑΕΚ. Μάλιστα, ναι. Τι, κακός είναι. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Τι. Βγήκε να μας πει για τον Ατρόμητο και την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Είπε, το ρωτήθηκε, γιατί να το αλλάξουμε την άποψη, τι θες. Να το πούμε να έχει άλλη άποψη ο άνθρωπος. Είπε εξαιρετικός προπονητής, είπε εξαιρετικός προπονητής ο Ερέρα. Μην έχεις απέτηση. Άκουσε με λίγο. Για τον Πάκο Ερέρα, τίποτα άλλο από εκεί και πέρα. Μην έχεις απέτηση από έναν άνθρωπο που ζει και δουλεύει στην Ισπανία να έχει αντιληφθεί πλήρως τι κάνει ο Άρης φέτος. Σου είπε εξαιρετικός ο προπονητής. Εξαιρετικό κλαμπ. Φοβερή έδρα. Τι άλλο θέλεις να πει, να πάρει το πρωτάθλημα ο Άρης? Δική μου, λοιπόν, άποψη, εντάξει, εμένα να με, δεν θέλω να ακούω τέτοιους ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, ίσως να περιέχει να με και λίγο, θέλεις τώρα, διπλωματία, να πούμε και κάτι να με γιάρει. Τέλος πάντων, εσείς είστε να είμαι δημοσιογράφοι, έτσι. Τον καλέσατε, είπε να είμαι δύο κουβέντες, στέκομαι μόνο να είμαι στο σημείο για τον Πάκο Ρέρα που δεν σημαντικό. Μπορούσε να πει να είμαι και σκέψου επίσης. Ότι δεν μπορούσε να πει και διαφορετικά πράγματα. Άμα ήθελε, θα έλεγε. Θα ακούω και κλείνω. Σημείωσε επίσης ότι αυτά που είπε θα παίξουν τώρα παντού. Και είναι σημαντικό, ναι, αυτό. Αλλά να μην παίξει όμως και για τον Γκαρσία, να πάρουν τώρα μπρος, ας πούμε, είναι, οι κονδυλοφόροι εδώ. Τι είπε, ότι είναι να καλός πάρουν παίκτης. Μπρος οι μανατζαρέοι, να πάρει μπρος και ο ίδιος. Μισό λεπτό. Μου το είπε και ένας φίλος πριν, ας πούμε, τι είπε για τον Γκαρσία. Ότι είναι καλός παίκτης. Και θα μπορούσε να παίξει. Δηλαδή δεν το ξέρουνε. Περιμένουν να τα ακούσουμε στη συνέντευξη. Ναι, δεν τον βλέπουμε. Εσύ τι νομίζεις, ότι ο μάνατζερ του Γκαρσία δεν ασχολείται? Δεν είμαστε προπονητές, αλλά βλέπουμε και εμείς κάτι όπως βλέπει όλος ο κόσμος. Ναι. Εάν αρχίσει όμως το γαϊτανάκι, θα έχουμε άσχημα, λοιπόν, αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Βασίλη. Επόμενος. Καλησπέρα. Επόμενος. Γεια σας, παιδιά. Χαίρετε και εσάς. Ναι, ναι. Πρώτη φορά σας παίρνω από τη Γερμανία, Δημήτρη με λέτε. Τη Γερμανία, μάλιστα. Γεια σου, Δημήτρη. Περιοχή. Ήθελα, περιοχή είμαι κοντά στο Στέγερ τώρα. Α, δεν το ξέρω. Αυτό πες μας καμιά, καμιά μεγάλη πόλη, πες μας. Πού το Στέγερ. Θα σας πω κάτι άλλο που θα το γνωρίζετε. Είμαι κοντά εκεί που στο Χόφενχάιμ, εκεί που γίνεται, στο Χόφενχάιμ που γίνεται η Φόρμουλα. Μάλιστα. Ναι. Η Φόρμουλα 1, στην πίστα κοντά. Λοιπόν, πήρα προηγουμένως στο Ζαγόρα τηλέφωνο, ναι, αλλά δεν πρόλαβα γιατί είχε περάσει η ώρα. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με τον Άρη. Είναι η πρώτη φορά που περνώ, αλλά επειδή ακούω ραδιόφωνα τακτικά, βλέπω κάποιον Νίκο, ο οποίος βγαίνει στο ραδιόφωνο και λέει διάφορα για την ομάδα του, για τον συμπολίτη. Λοιπόν, και είπε πολλά και διάφορα εκεί και σε τόνο μάλιστα με κάποιον λογομάχησε κιόλα. Ναι. Το παιδί περνάει από τα Γιαννητσά, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, θέλω να του πω, λοιπόν, πρώτη αγωνιστική, γέμισε η Τούμπα μπανανόφλουδες από ένα μαϊμού πέναλτι. Δεύτερη αγωνιστική, πετάξαν φωτοβολίδα στην κερκίδα. Τρίτη αγωνιστική, έβρισε ο Πασχαλάκης στον κόσμο. Τέταρτη αγωνιστική, μίλησε ο Χιμένες για τον Χίτλερ στο κύπελο. Κάψαν την κλούβα από τα μάτια. Ναι. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο? Και εν πάση περιπτώσει, επειδή λέγονται πολλά και το παλατάκι μας και το έτσι, 680.000 χρωστάγαν για το ρεύμα, κάναν συμβιβασμό για τα 500 να τα πληρώσουν σε 8 χρόνια,
και 180 θα διαφημιστεί η ΔΕΗ σαν χορηγός στη φανέλα ή στο γήπεδο. Λοιπόν, ας τα δει λίγο αυτά και ας μαζέψει λίγο τη γλώσσα του για τους υπόλοιπους. Αυτά είχα να πω και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να είσαι καλά. Γεια σας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Βασίλη. Έχει. Όχι, ωραία. Νομίζω σε μούτζωσε. Άλλα 5 λεπτά. Σε μούτζωσε νομίζω. Με μούτζωσες. Μπρίζα. Άμα, μόνος θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, άλλα 5 λεπτά ανοιχτά. Εντάξει, ναι, αδελφέ μου. Λοιπόν, 2-31-0-287-888. Λόγος απόλυσης δεν είναι αυτό. Όχι. Α. Λοιπόν, ανοιχτές για 5 λεπτά ακούμε τηλεφωνικές γραμμές για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε εσείς. Το διευθυντή προσωπικού δεν είναι λόγος απόλυσης. 0-0 Παναθηναϊκός. Για να αλλάξει τη φορά της Μούντζας το λέω. Παναθηναϊκός. Τι τον συμφέρει. Για το κύπελο. Ναι, ναι. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και αυτό το παιχνίδι, με ενδιαφέρον. Έχασε πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Αλήθεια είναι αυτό. Στο πρώτο ημιχρόνιο. Λοιπόν, του δίνει κάτι πάσε ο τερματοφυλάκας του Πανετολικού. Με 11 Έλληνες ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός. Αυτό τι είναι τώρα, σημείο αναφοράς. Και τι να το κάνω. Δεν είναι. Άσε μας. Εντάξει, είναι όπως και να το κάνεις. Είναι. Το θέμα με τον Παναθηναϊκό, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ξεκίνησε καλά, το θέμα είναι πώς θα αντέξει. Έτσι, η ομάδα του Γιώργου Δόνη, ικανός προπονητής, σε κάθε περίπτωση, και από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές, η αλήθεια είναι αυτή. Mm-hmm. Που δεν μπορούσε να κερδίσει ούτε αυτό τον Άρη. Τον Παναθηναϊκό που τον έχουμε εμείς νομίζω 12η, 12η αγωνιστική πρέπει να τον έχουμε, ναι. Στο κλειάνδες βεβαιότητες. Τελειώσει το παραμυθάκι με αυτόν. Κοίτα, να σου πω κάτι με τον Αστέρα. Α πούμε, δες τώρα, τον άφησε 9 βαθμούς πίσω. Αν κερδίσει τον Πανιόνιο, τον αφήνει και αυτό πολύ πίσω. Γιατί τι θα τον κάνει τον Πανιόνιο, με κυνηγάει ο Πανιόνιο. Εσύ κυνηγάει, αλλά. Ένα το σταυγείο φέτος. Είναι μια ομάδα με ένα βάρος σε σχέση με άλλες στην πρώτη εθνική. Πούπουλο. Εντάξει. Σε σχέση με άλλες, σου λέω, Χρυσάνθη. Πούπουλο. Δεν σου λέω σχέση με τους 5 μεγάλους. Εντάξει. Έχουμε Βασίλη γραμμή. Όχι, μάλιστα. Ήδη γράφουν στα φόρουμα αυτά, Αριανή, Ελλάδα. Είναι και αυτό. Μην μα είσαι οι Αριανοί. Δεν αξίζει να ασχοληθούμε καν. Δεν υπάρχει λόγος. Να πάμε να δούμε το μάτς, να πάρει η ομάδα το διπλό και να τελειώσει. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με κανέναν εκεί στην πλατεία. Άστο αυτούς να λένε να τραγουδάνε τα τραγουδάκια τους κτλ. Άστο. Καλά τα λες. Λοιπόν, κλείσουμε και λίγο νωρίτερα σήμερα. Γιατί να κλείσει νωρίτερα. Επειδή 7 η ώρα θα έχουμε σύνδεση με, με βόλεϊ. Παραπέντε, δεν είναι τώρα. 52 είναι, εντάξει. 50... Και 52 με το ρολόι. 56 εγώ έχω. 56. Θα σου πω την επίσημη ώρα Greenwich. Γκρίνει στο κινητό μου εμένα, Χρήσαν, θέλει και 53. 54, ναι. Αλήθεια. Λοιπόν, ωραία. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Αύριο θα αλλάξει το στυλ της εκπομπής, γιατί στις 6 έχουμε το παιχνίδι κυπέλου του μπασκετικού Άρη στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Με την κανονική μας ροή θα επιστρέψουμε την Πέμπτη, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.